Φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Δημάρχου Ιάσμου Ντέρ Μουμίν και συνδικαλιστών της τοπικής αυτοδιοίκησης σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 4ης Οκτωβρίου εντός του Δημαρχιακού κτηρίου στον Ιάσμο. Αιτία του επεισοδίου αποτέλεσε η επίσκεψη κλιμακίου συνδικαλιστών της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης Δημήτρη Μάγκα, δύο ακόμη μελών του Συλλόγου, καθώς και του μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ Δημήτρη Παπαδόπουλου, οι οποίοι μετέβησαν στο Δήμο Ιάσμου προκειμένου να ενημερώσουν τους δημοτικούς υπαλλήλους για τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και να καταθέσουν αίτημα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για την ερχόμενη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Το βράδυ της Δευτέρας, 3 Οκτωβρίου, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντέρ Μουμίν και του Δημήτρη Μάγκα, κατά την οποία ο πρώτος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την επίσκεψη, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει εντός ωραρίου και εντός υπηρεσίας, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα διαταράζονταν η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Οι αντιρρήσεις του Δημάρχου Ιάσμου, ωστόσο, δεν εισακούστηκαν και το κλιμάκιο των συνδικαλιστών επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης στο Δημαρχείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου και μετά την υποβολή μηνύσεων εκατέρωθεν συνελήφθησαν αμφότεροι. Τελικά, μετά από διάσκεψη της εισαγγελέως με τους αστυνομικούς, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, δόθηκε εντολή οι συλληφθέντες να αφαιθούν ελεύθεροι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ ΟΤΑ, μέσα από τη Δέλτα Τηλεόραση καταγγέλει τον Δήμαρχο Ιάσμου για άσχημη συμπεριφορά και χυδαίους χαρακτηρισμούς. Μπήκε ο Δήμαρχος εξαγριωμένος, βρίζοντας και φωνάζοντας να φύγουμε από εκεί, ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά να μιλάμε με τους εργαζόμενους χωρίς να πάρουμε την άδειά του. Δηλαδή, είμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, στο Δήμο Ιάσμου, και δεν είχαμε την έγκριση του Δημάρχου για να μιλάμε με τους εργαζόμενους, να μιλήσουμε καν με τους εργαζόμενους. Ούρλιαζε και φώναζε ότι βγείτε έξω από εδώ, δεν έχετε πάρει άδεια από μένα και δεν θα μιλήσετε με κανέναν εργαζόμενο, δεν θα μιλήσετε και δεν θα κάνετε τίποτα εδώ, γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Φωνάξε την αστυνομία να τους πάρει, να σας κάνω μήνυση, θα σας συλλάβω ο ίδιος και πολλοί άλλους βαριούς χαρακτηρισμούς και χυδαίους χαρακτηρισμούς απέναντί μας, θεωρώντας ότι είναι, δεν ξέρω, αυτοκράτορας, ο Σουλτάνος, δεν ξέρω ποιος νομίζει ότι είναι και τι διοικεί. Διοικεί ένα Δήμο. Δεν μπορεί να, και έχει ένα Δήμο που διέπεται από νόμους και κανόνες και δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στο τμήμα, ο Δήμαρχος Ιάσμου πρότεινε να ζητήσει συγγνώμη για να πάρουν πίσω τη μήνυση συνδικαλιστές, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό. Καλοπροαίρετα πήγαμε να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, να τους πούμε ότι τους στηρίζουμε και ότι είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Και ο Δήμαρχος έλαβε άλλη διάσταση το θέμα, ήθελε να το πάει αλλού, ήθελε να δείξει ότι είναι αυτός που αποφασίζει και κάνει τα πάντα. Κάλεσε αστυνομία, θεώρησε ότι τον κατέγραφα με το κινητό μου και το άρπαξε από τα χέρια μου, ενώ μιλούσα με την Ομοσπονδία, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας. Το άρπαξε από τα χέρια μου θεωρώντας ότι τον κατέγραφα, όπως είπε, και καταλήξαμε στο τμήμα να υποβάλω φυσικά μήνυση προσωπικά απέναντί του. Στη συνέχεια υπέβαλε και αυτός μήνυση απέναντί μου. Ζήτησε βέβαια, ήρθε ο αστυνόμος και μας ζήτησε, είπε ο δήμαρχος δηλαδή στον αστυνόμο, ότι να ζητήσω συγγνώμη από τους εργαζόμενους και να πάρουν πίσω τη μήνυση. Αυτό βέβαια δεν έγινε αποδεκτό από εμάς. Με συκοφαντούν, δεν υπάρχει κανένας εκφοβισμός και καμία απειλή, δήλωσε στη Φωνή Ροδόπης ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν. Στο Δήμο Ιάσμου, σε σχέση με την αντιμετώπιση τη δική μου απέναντι στους εργαζομένους μας, αλλά και από τη μεριά τους απέναντί μου, δεν υπάρχει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Σε διαφορετική περίπτωση, σημαίνει ότι τελούμε ποινικά αδικήματα και ο καθένας έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε. Αλλά το ότι εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα, έστω να επιβάλλουμε δια της νόμιμης διαδικασίας να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και έπρεπε να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εκφοβισμός ή απειλή. Και τι εννοώ? Πρώτον, οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι εκ του νόμου έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν στον Δημότη και εγώ είμαι εδώ γι' αυτό, για να το συντονίζω και να το ελέγχω αν οι υπηρεσίες είναι καλές και να τις αναβαθμίσω. Και δεύτερον, να μην ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι εκτός των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Και να είμαι πιο σαφής, το είπα και στη σύσκεψή μας, να μην είναι χαφιέδες και ρουφιάνοι. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι δουλειά του δημοσίου υπαλλήλου
η δουλειά μας, το καθήκον μας είναι συγκεκριμένο, γιατί και εγώ τον εαυτό μου τον θεωρώ, τον βλέπω σαν δημόσιο υπάλληλο. Αναφορικά με το συμβάν με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο Δήμαρχος Ιάσμου έκανε λόγο για παράνομη βιντεοσκόπηση. Είχαμε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μέσα στο κτίριο του Δήμου, γιατί τους ζήτησα να αποχωρήσουν, καθώς διατάρασαν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Ήταν και δημότες εκείνη τη στιγμή που ανέμεναν για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο κύριος Παπαδόπουλος εντελώς παράνομα άρχισε να βιντεοσκοπεί αυτήν την αντιπαράθεση, ας το πούμε, λεκτική και τέλεσε κακουργηματική πράξη, καθώς σύμφωνα με τον νόμο δεν επιτρέπεται χωρίς τη συνένεση του καθενός από εμάς να γίνει η λήψη οποιοδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, αν δεν υπάρχει συνένεση του πολίτη ή του ομιλούντος, σε πάση περιπτώσει. Γι' αυτό υπέβαλα και μήνυση και κατά του κυρίου Παπαδόπουλου. Και αυτή βέβαια ανάστροφα υπέβαλαν μήνυση κατά εμού. Κρατηθήκαμε ουσιαστικά στο αστυνομικό τμήμα, είναι υποχρεωτική σύλληψη, και αφέθηκαν και οι δύο πλευρές ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα μέχρι να οριστεί οτιδήποτε παραπέρα δικονομικά, το οποίο θα το κρίνει ο εισαγγελέας.